τρίτο και τελευταίο μέρος στις απόψινες καμπάνες. Θα τελειώσουμε την εκπομπή ακριβώς όπως την ξεκινήσαμε, με πολιτική συζήτηση και βεβαίως να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, η αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει, πώς θα το λέγανε στο χωριό μου, talk of the town ένα πράγμα. Ο κύριος Δουλουμπέκης είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δουλουμπέκη, τι κάνετε? Καλησπέρα. Νόμιζα ότι θα με έστελνε, νόμιζα ο σκηνοθέτης θα με έστελνε στον τοίχο, στο video wall. Κάνω ότι μιλάω στο video wall. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι κάνετε, πώς είστε? Ο σκηνοθέτης σας πάντα είναι αρτιότατος σε ό,τι κάνουμε. Γεγονός. Είμαι καλά. Ελπίζω να είστε και εσείς και όλοι όσοι μας βλέπουν. Την παλεύουμε, η αλήθεια είναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Δουλουμπέκη. Αλλά οφείλω να σας ομολογήσω ότι όσο και αν είναι τα πράγματα ο λίγον τι, πώς να το πω, σκληρά η καθημερινότητα με πολλά έτσι ζητήματα, η αλήθεια είναι ότι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, τι να πείτε κι εσείς ένα πράγμα. Έφυγε και ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης. Και αναρωτιόμαστε, τελικά, το μεγάλο πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που έφυγαν, ήτανε μάλλον, γιατί από τη στιγμή που έφυγαν, ενδεχομένως, να μην αποτελούν πλέον πρόβλημα. Γιατί εξακολουθούν να υφίστανται αυτές οι αποχωρήσεις, κύριε Δουλουμπέκη? Όντως, το μεγάλο πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ήταν αυτοί που έφυγαν. Και ήταν και η βασική αιτία της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και η βασική αιτία που το σχέδιο της μετεξέλιξης και της επαναπροσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία δεν προχώρησε. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα συνεχίσουν να αποχωρούν ένας-ένας όσοι βλέπουν ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν στείνεται πάνω σε πρόσωπα, αλλά στείνεται πάνω σε πρωτοβουλίες πολιτικές, στείνεται πάνω σε ιδέες, στείνεται πάνω σε δεμεσολάβητη επικοινωνία με τους πολίτες. Δεν με ξενίζει καθόλου ότι και το επόμενο διάστημα θα δούμε μεμονωμένες, ίσως γιατί οι μαζικές έγιναν, μεμονωμένες αποχωρήσεις όλων όσοι ήθελαν να πιάσουν ίσως στασίδι κοντά στον πρόεδρο ή ήθελαν να μετεξελιχθούν σε παράγοντες στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά τελείωσαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της κοινωνίας, ένα κόμμα των καθημερινών ανθρώπων. Με αυτούς θα προχωρήσουμε. Είδατε και σήμερα ο πρόεδρός μας αδιαμεσολάβητα έφτασε στο Αγρίνιο, μίλησε με καθημερινούς ανθρώπους, επικοινώνησε τα προβλήματά τους κατευθείαν και τις λύσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όλοι όσοι φεύγουν και όλοι όσοι δείτε ότι θα φεύγουν στο εξής, χωρίς να βάζουν ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες, αυτό θα το καταλάβαινα να φύγεις για πολιτικούς λόγους, αλλά δεν υπάρχουν τέτοιοι, δεν έχουν καταγραφεί τέτοιοι ουσιαστικοί. Πολλό δε μάλλον όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς ένα συνέδριο που όλα αυτά θα μπορούσε να τα συζητήσει και να τα λύσει. Ας πούμε, είναι απορίας άξιων. Γιατί ο κύριος Τριανταφυλλίδης δεν θέλησε να βάλει τις πολιτικές του απόψεις σε ένα μήνα στο συνέδριο, να δούμε αν θα υπερψηφιστούν. Μάλλον λοιπόν είναι άλλοι λόγοι που οδηγούν στις αποχωρήσεις αυτούς που αποχωρούν. Οι λόγοι είναι ιδιοτέλεια και η ιδιοτέλεια αυτή πολλές φορές λειτουργήσε και αρνητικά στο να προχωρήσει το κόμμα τις αλλαγές που ήθελε. Όμως πραγματικά δεν θα ήθελα να μεγαλώσουμε το πρόβλημα και να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτούς που αποχωρούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει στρέψει το βλέμμα του πλέον στην κοινωνία για να δώσει λύσεις και στη Νέα Δημοκρατία για να κάνει αντιπολίτευση. Οι 11 ναι, βλέπετε το θέμα, ότι... Το θέμα είναι, εμείς το βλέπουμε αυτό το οποίο, το ακούμε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Δουλουμπέκη, και το σεβόμαστε, ότι δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει όντως να σταματήσει αυτή η κουβέντα με αυτούς που φεύγουν, που θα πάνε και τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ζητούσαν, δεν το πήραν ή, εν πάση περιπτώσει, με τι διαφώνησαν. Αλλά ξέρετε, αυτά τα φαινόμενα εσωστρέφειας δεν έχουν ξεκινήσει από όλους εμάς που τα συζητάμε ως παρατηρητές. Αυτά τα φαινόμενα εσωστρέφειας έχουν την αφετηρία τους στην πλατεία Κουμουνδούρου. Έχασα λίγο τη σύνδεση. Νομίζω ότι κατάλαβα ότι η αφετηρία του προβλήματος είναι το ίδιο το κόμμα. Όχι, αυτό το οποίο σας είπα είναι το εξής. Αυτά τα φαινόμενα, δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε, εντάξει, μερικές φορές η τεχνολογία δεν μας βοηθά, αλλά νομίζω ότι θα επανέλθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ούτως ή άλλως είναι και σε σημείο σχετικά δύσκολο ο κύριος Δουλουμπέκης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το ζήτημα το οποίο υπάρχει. Από εκεί και έπειτα όμως όλοι θέλουμε να δούμε και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μία επόμενη μέρα
που δυστυχώς όσο περνάνε οι εβδομάδες, οι μήνες, δεν τη βλέπουμε. Και αυτό είναι το οποίο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μας βάζει στη διαδικασία να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν έχουμε προβληματάκι με τη σύνδεση, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Αυτό λοιπόν που έλεγα, κύριε Δουλουμπέκη, είναι το εξής, ότι τα φαινόμενα εσωστρέφειας δεν ξεκινούν από μας που το συζητάμε ή από τους δημοσιογράφους. Ξεκινούν ουσιαστικά από την πλατεία Κουμουνδούρου, με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Εμείς είμαστε απλοί παρατηρητές. Ναι, να σας πω κάτι. Οι αποχωρήσεις έχουν όλες την ίδια πηγή και δεν είναι το ίδιο το κόμμα. Οι αποχωρήσεις όλες έχουν ως βάση μια κοινή συνισταμένη που λέει ότι οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι αυτοί επέλεξαν να μην αποδεχτούν την πολιτική εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα, την πολιτική απόφαση του συνεδρίου και την πολιτική βούληση των μελών του κόμματος να εκλέξουν αρχηγό τον Στέφανο τον Κασελάκη. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα ήθελα να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσα από την Κουμουνδούρου παράγει περισσότερη εξωστρέφεια παρά εσωστρέφεια. Είδατε προχθές τον Στέφανο τον Κασελάκη να συναντιέται με τη Διάνα τη Βουτυράκου, να βάζουν το θέμα των think tanks και της λειτουργίας τους. Από την Κουμουνδούρου, λοιπόν, ένα μήνυμα προς τα μέλη μας και προς την κοινωνία να μπει στα think tanks και να συμμετέχει στην πολιτική παραγωγή. Είδαμε τον Στέφανο τον Κασελάκη να βγαίνει στην κοινωνία και σήμερα σε προειδοποίητες επισκέψεις. Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να καταθέτουν σειρά ερωτήσεων προς την κυβέρνηση εν ώψη της ψήφισης του προϋπολογισμού. Όλοι εμείς από την επαρχία και από την περιφέρεια και ιδιαίτερα δραστήριες οργανώσεις μας στη Μακεδονία να κάνουν αυτή τη δουλειά και να καταθέτουν και να στέλνουν συνεχώς ερωτήματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Κουμουνδούρου έχει μπει σε μια νέα φάση. Η Κουμουνδούρου έχει μπει σε μια φάση έντονης πολιτικής παραγωγής, έντονης αντιπολίτευσης και έντονης εξωστρέφειας. Όσοι επιχειρούν να δυναμητίζουν την προσπάθεια αυτή, όσοι επιχειρούν να στρέφουν τα βλέμματα στις αποχωρήσεις και αναφέρουν σε αυτούς που φεύγουν, και όχι σε εσάς που δημοσιογραφικά κάνετε καλά τη δουλειά σας και προφανώς θα το αναφέρετε, αλλά αυτοί μάλλον λειτουργούν ως δούροι ήπιοι άλλων κομμάτων και άλλων λογικών. Όποιος θέλει μπορεί να αποχωρήσει ήσυχα και ωραία, να πάει να βρει τους 11 ή όποιον άλλο θέλει, να συνεχίσουν την πορεία τους προς το 2,5%, 2%, δεν ξέρω που καταγράφονται τώρα. Η ουσία όμως σήμερα είναι, και ο κόσμος δεν ανησυχεί για τον φίλο μου και τον πρώην σύντροφο τον Τριανταφυλλίδη που έφυγε, ούτε για τον Θοδωρή που έμεινε. Ο κόσμος ανησυχεί γιατί δεν μπορεί να μπει στα σούπερ μάρκετ. Οι επιχειρηματίες ανησυχούν γιατί δεν μπορούν να μπουν στις τράπεζες να δανειστούν με φτηνό χρήμα να παράξουν και να επιχειρήσουν. Βλέπουμε όλοι μια υπερφορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε μπλοκάκια, ανθρώπους που δεν έχουν εργαζόμενους, ανθρώπους που δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας. Και ενώ έχουμε χιλιάδες σύγχρονα εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, βλέπουμε μια κυβέρνηση να στρέφεται σε εργαλεία του 80, μια δίθεν ψηφιακή κυβέρνηση. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Και βλέπουμε και μια κυβέρνηση από την άλλη να τα αντιμετωπίζει όλη με τη λογική της ατομικής ευθύνης και της κατάργησης του κράτους. Είδατε λίγο τι έγινε στην οπαδική βία. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω δύο ανθρώπους που κάνουν επεισόδια, κλείνω τα γήπεδα. Μα είναι αυτή η λογική. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον κορονοϊό, μείνετε όλοι σπίτι για πάντα. Τώρα μεταξύ μας όμως, κύριε Δουλουμπέκη, πότε αντιμετωπίστηκε σοβαρά το θέμα της οπαδικής βίας στην Ελλάδα και μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα το ξεχάσουμε, θα επανέλθουμε σε μια καθημερινότητα, σε μια κανονικότητα μέχρι να συμβεί το επόμενο περιστατικό. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, θλίβομαι πραγματικά που το ξεστομίζω, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά. Δεν ήταν πάντα έτσι. Επιτρέψτε μου, δεν ήταν πάντα έτσι. Υπήρχαν πάντα προβλήματα, αλλά αυτό το πράγμα με να θρυνούμε δύο θύματα να έρχονται από την. Θυμάστε, από τα Βαλκάνια πέρασαν ολόκληρη τη Μακεδονία χούλιγκανς. Ναι. Έστελνε το ένα αστυνομικό τμήμα στο άλλο, συλλάβετε τους, μαζέψτε τους, πάνε να κάνουν επεισόδια, θα σκοτώσουν. Και να μην γίνεται τίποτα. Συγγνώμη, αλλά αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Μπορεί να υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα σε αυτή τη χώρα, όντως, όπως και σε πολλές άλλες, αλλά σε αυτή την ένταση. Τέτοια φαινόμενα δεν έχουμε ξαναδεί. Και αυτή την βία που υπάρχει στις γειτονιές, σας θυμίζω ότι δήθεν η Νέα Δημοκρατία ήρθε για να εξαλείψει
εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα ανθεί. Βλέπουμε κάθε τόσο εγκλήματα με συμμορίες. Θυμηθείτε στα ρεπορτάζ σας και στα δελτία σας πόσα εγκλήματα συμμοριών έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Αυτά τα πράγματα δεν τα είχαμε ξαναδεί. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σας θυμίζω ότι για μία περίοδο η κυβέρνηση άλλαζε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κάθε 2-3 μήνες. Δεν έφταιγε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κυβερνητική πολιτική φταίει. Δεν φταίει ο Υπουργός Υγείας για το χάλι που έχουν τα νοσοκομεία, η κυβερνητική πολιτική φταίει για το χάλι που έχουν τα νοσοκομεία και δυστυχώς είναι μια κυβερνητική πολιτική που εγώ θα πω ότι παραπλάνησε τον κόσμο στις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Τώρα πρέπει εμείς να αναδείξουμε τι πιστεύει αυτή η κυβέρνηση πραγματικά, να τονίσουμε τα σημεία αυτά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να δώσουμε λύσεις. Και ο Στέφανος ο Κασελάκης ήρθε για αυτό το λόγο και το έβαλε προμετωπίδα και το βάζουμε και όλοι εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει το κόμμα που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα των καθημερινών ανθρώπων του τόπου. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται σε όλους τι πραγματικά πρεσβεύει και πώς θέλει να κυβερνήσει. Ας μην στρεφόμαστε λοιπόν στον κάθε κύριο Τριανταφυλλίδη, ας μην στρεφόμαστε στον κάθε έναν που θέλει να φύγει, αλλά ας στραφούμε στο ταλέντο, στις γνώσεις και τις πολιτικές προτάσεις που έχουν αυτοί που μένουν και στις ανησυχίες που έχουν αυτοί που βλέπετε ότι ακόμα και τώρα μας περιμένουν. Και δημοσκοπικά φαίνεται. Λέει, γίνεται ένα κόμμα σοβαρό, δώστε λύσεις, σταματήστε να ασχολείτε με τα μέσα σας και ασχοληθείτε με τα έξω σας και εμείς είμαστε εδώ. Ο κόσμος περιμένει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν χάνει δυνάμεις, αλλά κανείς άλλος δεν παίρνει. Που σημαίνει ότι ο κόσμος είναι εδώ. Ναι, σε αυτό το οποίο λέτε, κατά το ίμιση τουλάχιστον, έχετε δίκιο. Ό,τι φεύγει από εσάς δεν πηγαίνει κάπου αλλού. Δηλαδή, για να φτάσει στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ, έπρεπε να πέσει στην τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε. Το θέμα είναι το εξής. Βλέποντας, παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις, τα ευρήματα και βλέποντας και τις εξαμηνίες τάσεις της MRB, κύριε Δουλουμπέκη, δεν φαίνεται να υπάρχει σημείο ανάκαμψης. Δεν φαίνεται δηλαδή μονίμως κάθε δημοσκόπηση που βλέπουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο χαμηλά από την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Είναι χαμηλότερα. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Θα σας πω το εξής, δεν θα βλέπα μία εξαμηνία, δεν θα ήθελα να δω τις τάσεις αυτές σε βάθος εξαμήνου, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από λίγο πιο παλιά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε το 2019. Από το 2019 μέχρι και σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει συνεχώς μία πτωτική τάση. Από τα αποτελέσματα των εκλογών τότε μέχρι και σήμερα η τάση είναι μία. Σε αντίθεση, θα διαφωνήσω λίγο στο κομμάτι που είπατε ότι δεν καταγράφεται μία. Όχι, τελευταία καταγράφεται μία αλλαγή στην τάση αυτή. Αν μη τι άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθεροποιήθηκε. Αν μη τι άλλο, η πτώση έχει σταματήσει. Ξεκίνησε από όταν επέλεξαν κυρίως αυτοί που φεύγουν, σας θυμίζω ότι ήταν η ομπρέλα, να μην εφαρμόσουν και να μην πραγματώσουν τις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματος. Θα ήταν όλα αλλιώς αν τότε είχε προχωρήσει το σχέδιο Τσίπρα, αν δεν το τορπίλιζαν κάποιοι, με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει πολλές δυνάμεις. Είδαμε λοιπόν ότι αμέσως πριν την εκλογή του Προέδρου, κάπου στο 14-15 κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου εδώ είναι και τώρα. Βλέπουμε λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα τέλος σε αυτή την πτώση και τώρα είναι στο χέρι μας να ξεκινήσουμε την ανωδική πορεία. Φυσικά κανείς μας δεν έχει λευκή επιταγή, ούτε κάτι θα γίνει με αυτοματισμό, έτσι. Πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να παράξουμε πολιτική, να είμαστε σοβαροί, να δίνουμε λύσεις και τότε και ο κόσμος θα μας εμπιστευτεί ξανά. Δεν υπάρχει κάποιος αυτοματισμός που θα σηκώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εγώ θα σας έλεγα ότι αν δούμε ουσιαστικά τις τάσεις εδώ και αρκετό καιρό, σε μεγαλύτερο βάθος από το εξάμηνο, η πτωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να σταματάει. Τώρα αυτό δεν σημαίνει με ότι αυτόματα ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναπάρει πάνω. Όχι. Κρατάω όμως τα θετικά το ότι ο κόσμος περιμένει ακόμα τον ΣΥΡΙΖΑ να παράξει πολιτική και να δώσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και τονίζω το διακυβέρνησης γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα που DNA-κά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που είναι και πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι ότι είναι δυνάμει κυβέρνηση. Άρα γι' αυτό ο Πρόεδρος μας έβαλε στόχο την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές, γι' αυτό και εμείς όλοι λέμε ότι πάμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με το οποίο θα κυβερνήσουμε τη χώρα μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μπορεί ακόμα, να μοιάζει μακρινό, όμως είναι εφικτό. Ακόμα και σε αυτό δεν είναι καθαρό το μήνυμα, κύριε Δουλουμπέκη.
Ακούσαμε σε προηγούμενη συνέντευξη τον κύριο Κασελάκη να λέει ο πήχης είναι το 17%, να πάρουμε ό,τι είχαμε πάρει σε εθνικές εκλογές. Μετά το άλλαξε. Μετά είπε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Ακόμα και αυτό το μήνυμα δεν εμπνέει σταθερότητα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι ο Στέφανος Κασελάκης ξεκίνησε την προεκλογική του καμπάνια λέγοντας ότι ο ίδιος και το κόμμα προφανώς είναι, μπορούμε να κερδίσουμε και το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα η στόχευση εξ αρχής είναι αυτή. Καταλαβαίνουμε όμως όλοι ότι όταν ξεκινάς μια πορεία προς τον στόχο σου, πρέπει να διανύσεις μια μεγάλη απόσταση. Και σήμερα η πραγματικότητα λέει ότι είμαστε ένα κόμμα που παλεύει για τη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Ναι. Συνεπώς, θα έλεγα να μην πετάμε στον κάδο το να χρησιμοποιήσουμε τις δημοσκοπήσεις, να ξέρουμε από πού ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ που μας δείχνουν σήμερα, ένα κόμμα που παλεύει για τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, αλλά που έχει μια στόχευση να γίνει κυβέρνηση. Που έχει μια στόχευση να γίνει πρώτο. Άρα, τι λέμε βήμα-βήμα, ότι ξεκινάμε. Επόμενη στάση, ευρωεκλογές. Τουλάχιστον να πιάσουμε το ποσοστό που είχαμε την προηγούμενη φορά και αν είναι δυνατόν να τα καταφέρουμε να είμαστε και πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο. Αυτό όμως είναι το βήμα ένα. Η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Η ιστορία τελειώνει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εκεί είναι ο μεγάλος στόχος να είμαστε πρώτοι. Βήμα-βήμα λοιπόν να ανακόψουμε την πτωτική πορεία του κόμματος, να δείξουμε στις ευρωεκλογές ότι υπάρχει ζωή στο χώρο τον προοδευτικό στην Ελλάδα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή εκφράζει τους προοδευτικούς πολίτες της χώρας. Εκφράζει το εναλλακτικό σχέδιο στον άκρατο φιλελευθερισμό οικονομικό. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει ζωή σε αυτό το πλανήτη, τον προοδευτικό. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν το 2012, στις πρώτες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 20%, αυτομάτως υπήρξε μία συζήτηση για το αν πρέπει να ηγηθεί κάποιος άλλος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Διότι θεωρήθηκε από τους περισσότερους ως προσωπική αποτυχία του Αντώνη Σαμαρά το ποσοστό αυτό της Νέας Δημοκρατίας σε εθνικές εκλογές να πέσει κάτω από το 20%. Έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση πολλών για να πούν ότι στις δεύτερες εκλογές εκεί να κάνουμε ταμείο και να δούμε εάν όντως πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. Στις δεύτερες εθνικές εκλογές, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, το ποσοστό δεν είχε καμία σχέση και με την συνεργασία του Ευάγγελου Βενιζέλου, του τότε ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, με τον Φώτη Κουβέλη, συγκυβέρνησαν για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Εσάς, το κάτω από το 20% ήταν καμπανάκι για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Αντώνη Σαμαρά. Στο ΣΥΡΙΖΑ, πότε αρχίζει να χτυπάει το καμπανάκι, πότε θα αρχίσουν να χτυπάνε οι καμπάνες, έτσι για να είναι και τον τίτλο της εκπομπής, για τον Στέφανο Κασελάκη, κύριε Δουλουμπέκη. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έπεσε κάτω από 20%, ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε. Δεν έβαλε ούτε μεσάζοντες ούτε... Έχουμε... Ωραία, εντάξει. Πάνω στην απάντηση, λοιπόν, το εξής, στην ερώτηση του 1.000.000 δολαρίων, κύριε Δουλουμπέκη. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε κάτω από το 20%, ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε μόνος του. Παραμέρισε, ανέλαβε μια ευθύνη που δεν του αναλογούσε. Συνεπώς, νομίζω στη σύγκριση που βάλατε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όταν έπεσε κάτω από 20% άλλαξε πρόεδρο. Νομίζω όμως ότι είναι λίγο άκερο και πολιτικά άκομψο να συζητάμε για αλλαγή του Στέφανου του Κασελάκη. Ένας άνθρωπος που ανέλαβε το κόμμα στο 13-14%. Ναι. Δεν υπάρχει καμπανάκι στις ευρωεκλογές για τον Στέφανο Κασελάκη. Υπάρχει ένα καμπανάκι σε όλους εμάς να δουλέψουμε. Αυτό το καμπανάκι, όχι το καμπανάκι της αλλαγής, αυτό το καμπανάκι των τελευταίων 100 μέτρων που χτυπάει και πρέπει να τρέξει γρηγορότερο. Αυτό το καμπανάκι χτυπάει τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ και για εμάς τα μέλη. Αυτό το καμπανάκι πρέπει να ακούσουμε, ότι τρέξτε λίγο περισσότερο.
μπας και μπορέσουμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Δεν θα κριθεί κανένας Στέφανος Κασελάκης, κανένας πρόεδρος, καμία ομάδα νέα, προσέξτε, όχι ομάδες που έρχονται από το παρελθόν, καμία από τις νέες ομάδες που σχηματίζονται τώρα, δεν προλαβαίνουν να κριθούν μέσα σε 2-3 μήνες. Αυτό όμως που θα κριθεί συλλογικά είναι αν εμείς μπορούμε να παράξουμε ένα πρόγραμμα με τον τρόπο που δουλεύουμε τώρα, το οποίο να είναι εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό θα κριθεί. Και αυτό και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα μας δείξει αν κινούμαστε σωστά ή αν πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Είμαι όμως αισιόδοξος για τις ευρωεκλογές που έρχονται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ξεπεράσει τα ποσοστά που είχε. Και το ταβάνι αφήστε να το δούμε σε ενευθέτω χρόνο. Προς το παρόν όμως, φαντάζομαι στο νομίζω συνέδριο, ότι χρειάζεται δουλειά. Φαντάζομαι ότι στο συνέδριο ένα ταβάνι θα μπει. Ο πύχης θα τοποθετηθεί. Δεν γίνεται συνήθως. Μην το ποσοτικοποιούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα έχει και ποιοτικά ζητήματα να λύσει. Και να σας πω και κάτι έτσι και λίγο αυτοκριτικά. Και ο προοδευτικός χώρος, τον οποίο εμείς καλούμαστε να εκφράσουμε, ήθελε από εμάς να έχουμε δουλέψει λίγο περισσότερο στο παρελθόν. Δεν χτίστηκε η Ρώμη σε ένα βράδυ. Έπρεπε να έχουμε κάνει αρκετά διαφορετικά βήματα στο παρελθόν. Και νομίζω ότι τώρα πρέπει, καλούμαστε να τα κάνουμε πολύ γρήγορα. Δεν είναι πάντα εφικτό. Θέλουμε χρόνο. Έχουμε κουλτούρα τέτοια που λέει πάμε να παράξουμε πολιτική από τα κάτω για τα κάτω. Νομίζω ότι στο τέλος όλο αυτό το εγχείρημα θα δουλέψει. Θέλουμε χρόνο, θέλουμε πίστη, θέλουμε στρατιώτες, δεν θέλουμε στρατηγούς. Χορτάσαμε από αυτούς, τους είδατε, ήταν οι πρώτοι που φυγομάχησαν. Θέλουμε ανθρώπους της δουλειάς, της παραγωγής, με φαντασία, με όρεξη, με όραμα, με πολιτική γνώση. Θέλουμε ανθρώπους που έχουν διάθεση να προσφέρουν. Γι' αυτό ανοίξαμε το κόμμα και στα think tanks και στις τοπικές οργανώσεις. Και όσοι μας βλέπουν, ας μας δώσουν την ευκαιρία να δουν αν πραγματικά ο νέος ΣΥΡΙΖΑ ακούει. Ας επικοινωνήσουμε τις τοπικές τους οργανώσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια ευκαιρία. Υπάρχει μια ευκαιρία στον κόσμο τον προοδευτικό να εκφράσει την εναλλακτική μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξέρετε, είναι και μεγάλα τα ζητήματα που μπαίνουν πια και πρέπει και να διαχειριστούμε την καθημερινότητα, αλλά να σκεφτούμε και λίγο οραματιστικά. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε τώρα αύριο και να ξαναψηφίζουμε προϋπολογισμούς όπως κάνουμε κάθε χρόνο, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα, σαν να μην καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της νέας γενιάς. Προϋπολογισμοί που δεν απαντάνε σε κανένα πρόβλημα νέων ανθρώπων που ζουν εδώ και μπορεί να εργάζονται για επιχειρήσεις στο εξωτερικό, ανθρώπων που θέλουν να παράξουν και δεν μπορούν. Πού είναι αλήθεια μια μικρή αναπτυξιακή τράπεζα να βοηθήσει τους μικρούς και τους μεσαίους, τα νέα παιδιά που έχουν, λέω πολλές φορές, ότι έχουμε μια νέα γενιά με 5 ευρώ στην τσέπη και χιλιάδες ευρώ στο μυαλό τους. Και δεν υπάρχει μια αναπτυξιακή τράπεζα όπως υπάρχει σε όλο τον κόσμο να επενδύσει σε αυτούς. Και αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό ή αναγκάζονται να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Να πιστέψουμε σε αυτή τη γενιά. Θέλουμε τέτοιους προϋπολογισμούς. Θέλουμε πολιτικές προτάσεις να δίνουν διεξόδους και να μας απεγκλωβίσουν επιτέλους από τις πολιτικές των χαμηλών προσδοκιών και που φέρνει η Νέα Δημοκρατία και που φέρνει αύριο. Και τις περιμένουμε. Μας αρέσουν οι νέες προτάσεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουλουμπέκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Συγγνώμη για τα όποια πρόοπτα έχει η σύνδεσή μας, αλλά εδώ που βρίσκομαι πραγματικά ήταν και θαύμα που καταφέραμε και κάναμε την επικοινωνία. Να είστε καλά. Πού να δείτε, κύριε Δουλουμπέκη, τι γίνεται με κάτι άλλες συνδέσεις που οι συνεντευξιαζόμενοι μας λένε και πράγματα που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο, που έχουν να κάνουν με τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες. Εκεί να δείτε τι πάρτι γίνεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα βέβαια, διότι νομίζω ότι το επόμενο μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει και τις εκπομπές σας αλλά και όλους τους Έλληνες είναι το κομμάτι που λέγεται Αιγαίο, είναι το κομμάτι που λέγεται ελληνοτουρκικά και δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια η ελληνική διπλωματία δεν είναι στα καλύτερά της υπό τις οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μπει σε έναν ενδοτισμό και θα ήταν καλύτερα να αναθεωρήσουμε λίγο τα πράγματα. Ακούσατε φωνές και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία να το λένε αυτό. Εγώ το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας και θα το βάζω πάντα. Ο πατριωτισμός είναι έννοια συνυφασμένη με την αριστερά. Είναι έννοια συνυφασμένη με τη Δημοκρατική Παράταξη. Δεν θα τη χαρίσουμε σε κανέναν και θα είμαστε πολύ σκληροί σε οποιαδήποτε παραχώρηση. Και θα σας βάλω ένα ερώτημα. Η αγάπη για την πατρίδα, θα μου επιτρέψετε, κύριε Δουλουμπέκη,
δεν έχει κομματική σημαία. Η αγάπη ή για την δεν πατρίδα θα έπρεπε δεν έχει... να έχει κομματική σημαία. Η αγάπη για την πατρίδα δεν έχει. Οι πολιτικές όμως που προστατεύουν και μεγαλώνουν την πατρίδα έχουν. Και έχουν και μια ιστορία. Θέλω όμως να μείνω στο εξής και να σας βάλω ένα ερώτημα. Να το αφήσω εδώ παρακαλώ, και να το απαντήσουμε την επόμενη φορά. Όταν μιλάμε για αποστρατικοποίηση του Αιγαίου που διεκδικεί η Τουρκία, είναι ή δεν είναι αποστρατικοποίηση να παίρνεις τα όπλα από τη Ρόδο, να τα στέλνεις στην Ουκρανία με αντάλλαγμα ότι η Γερμανία θα σου γυρίσει καλύτερα και αυτά που σου γυρνάει η Γερμανία να σου απαγορεύει να τα ξαναπάς στη Ρόδο. Αυτό είναι ή δεν είναι αποστρατικοποίηση. Τα είπε εχθές ο κύριος Αϊφαντής στις Καμπάνες, ο πρέσβης επιτιμή, και είπε και άλλα πράγματα και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στο Skype, στις συνδέσεις και πάει λέγοντας. Αυτά, το βάζω, δεν έχω λοιπόν, από τίποτα να παραπάνω. Να υπάρχουν γραμμένα σε εκπομπές, γιατί νομίζω ότι σύντομα θα χρειαστεί να τα ανακαλέσουμε και ελπίζω να μην δούμε ψηφοφορίες που θα αθρίζονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τους 11 για να βγει το άθισμα. Αύριο τη συγκεκριμένη εκπομπή, πρώτα απ' όλα στο YouTube, στο κανάλι του Βεργίνα, τη συνέντευξη αυτή μπορείτε να τη δείτε του κυρίου Αϊφαντή, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χαρά. Επειδή δεν πρόλαβα, θα την αναρτήσω και στα social media και της εκπομπής και τα προσωπικά μου, διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπε χθες ο κύριος Αϊφαντής. Σας ευχαριστώ κύριε Δουλμπέκη. Θα τη δούμε όλοι. Την αγάπη μου. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό γεια βράδυ, σας. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος και απόψε σας ξενυχτήσαμε. Καλά σας κάναμε. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι. Γεια χαρά σε όλους.